Το έργο αυτό εκτείνεται σε πάνω από 4.000 σελίδες. Κατά συνέπεια, αυτό που μπορώ να παρουσιάσω σήμερα είναι μια σύντομη περιγραφή του, δίνοντας μια έμφαση στη δουλειά που έχει γίνει για τα Ιόνια. Θα ξεκινάμε το έργο αυτό με μια σύντομη, με μια ανασκόπηση των προϊόντων και τις αγορές του ελληνικού τουρισμού και τις σύγχρονες τάσεις. Ενδεικτικά μόνο το χαρτοφυλάκιο, των προϊόντων, τα βασικά τουριστικά προϊόντα της Ελλάδας, για τα οποία υπάρχει σημαντικό κονσένσους, μπορούν να ταξινομηθούν σε αυτά που βλέπετε, δηλαδή ο ήλιος και η θάλασσα, ο ναυτικός τουρισμός, ο πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός, το City Break και το MICE, συνέδρια, εκδηλώσεις, events κτλ. Και συμπληρωματικά και υποστηρικτικά σε αυτά τα προϊόντα ταξινομούνται ο αγροτουρισμός και ο οικοτουρισμός, οι δραστηριότητες, τα sport και activities δηλαδή, ο γαστρονομικός τουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας, οι επισκέψεις συγγενείς και φίλους και ο τουρισμός τρίτης ηλικίας. Και είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι μία από τις πλέον έγκυρες εταιρείες ερευνών, αγοράς διεθνών, η Ipsos, αξιολογεί το τουριστικό brand της Ελλάδας ως ένα από τα 5 ισχυρότερα παγκοσμίως. Μία θέση στην οποία η χώρα μας δεν έχει και πάρα πολλούς τομείς να επιδείξει τόσο ψηλή βαθμολογία. Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι μία πρωτογενής έρευνα που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη πρόσφατα και πραγματοποιήθηκε σε 7 μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και της ΗΠΑ, έδειξε ότι η Ελλάδα είναι ο δεύτερος δημοφιλέστερος προορισμός στην Ιταλική αγορά, ο τρίτος στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία και στη Γαλλία και ο πέμπτος στην Αυστρία. Συνεπώς, είναι σαφές ότι στον τουρισμό η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διεθνώς, το οποίο θα πρέπει να ενισχύσει και να εκμεταλλευτεί. Ευκαιρία ζωθήσεις να υπενθυμίσουμε ότι στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας η ελληνική οικονομία είναι κάτω από τη θέση 50. Ο τομέας του τουρισμού είναι περίπου στη θέση 25. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Τώρα, γνωρίζουμε για την εποχικότητα ένα βασικός λόγος για την εποχικότητα του τουρισμού. Καταρχήν, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Στη χώρα μας είναι πιο οξυμένη η εποχικότητα. Δεν είναι άλλος ότι από το προϊόν ήλιος και θάλασσα είναι με διαφορά το δημοφιλέστερο προϊόν. Εδώ βλέπετε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2019, το 22% των διεθνών ταξιδιών με διενεκτέρευση ήταν για ήλιο και θάλασσα. Ακολουθούμενο με 226 εκατομμύρια ταξίδια, ακολουθούμενο από το City Break και το πολιτιστικό τουρισμό. Η Ελλάδα στον ήλιο και τη θάλασσα, δηλαδή στη μεγαλύτερη αγορά για τουριστικά προϊόντα, έχει μερίδιο αγοράς, είχε το 2019 7,4% που την κατατάθησε στην τρίτη θέση διεθνώς. Ως δημοφιλέστερο προορισμό, τα μερίδια της αγοράς της Ελλάδας για τα άλλα κύρια τουριστικά προϊόντα είμαστε στο 2,3% για τον ναυτικό τουρισμό και την κρουαζιέρα, στη θέση 8, και για τα υπόλοιπα κύρια προϊόντα είμαστε εκτός από τους top 10. Δεδομένων των χαρακτηριστικών της αγοράς κάθε προϊόντος και του πολιτιστικού αποθέματος και της ιστορίας της χώρας, από αυτό και μόνο προκύπτει ότι η ανάπτυξη του πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού, όχι μόνο θεματικά, θα εξηγήσω στη συνέχεια, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία που μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ένταξη των μνημείων που διαθέτουμε, αρχαίων, βυζαντινών και σύγχρονων, στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική ζωή. Τώρα μια γρήγορη ματιά στις top αγορές για τα κύρια τουριστικά προϊόντα της Ελλάδας, διεθνώς. Βλέπετε τις 10 σημαντικότερες αγορές για το κύριο προϊόν, οι ευρωπαϊκές αγορές για κάθε προϊόν, καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο top 10 και των δικών μας των αγορών της χώρας. Αυτό το οποίο ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε για την επόμενη μέρα είναι οι τρόποι προσέγγισης πιο long haul, πιο μακρινών αγορών, όπως είναι η Κίνα, η Κορέα ή ο Καναδάς, που αποτελούν σημαντικές αγορές για τα προϊόντα που διαθέτουμε κι εμείς. Σε αυτό το επίπεδο η μελέτη ολοκληρώνεται με την εξέταση των μεγατάσεων, των mega trends, που επηρεάζουν τον τουρισμό παγκοσμίως.
τέτοια μεγατρέντς είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που υπάρχει σε όλη την οικονομία, η βιώσιμη ανάπτυξη, το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας, το ζήτημα του υπερτουρισμού, η οικονομία του διαμοιρασμού, το Airbnb, όπως το λέμε, οι κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές, όχι μόνο στο λεγόμενο δυτικό κόσμο, αλλά και στην Ασία, οι αναδυόμενοι προορισμοί, η ασφάλεια και η διαχείριση κρίσεων και βέβαια η πανδημία του COVID ή μελλοντικές πανδημίες. Στη μελέτη αναφέρονται ταυτόχρονα οι βασικοί τρόποι αντιμετώπισης και οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν ανταγωνιστικοί προς τη χώρα μας προορισμοί σχετικά με τις τάσεις και τις προκλήσεις αυτές. Με αυτά τα δεδομένα και μετά από πλήρη χαρτογράφηση των περιφερειών, νομίζουμε την πιο πλήρη χαρτογράφηση που έχει γίνει μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος στην ομιλία του, καταρτήσαμε τα λεγόμενα σχέδια δράσης. Το κάθε σχέδιο δράσης για 36, για τις 13 περιφέρειες και 36 επιλεγμένους προορισμούς της χώρας. Το κάθε σχέδιο δράσης επί της ουσίας είναι ένα business plan από 50 ως 100 σελίδες και αυτό που θα πρέπει να αναφέρω σε αυτό το σημείο είναι ότι η έννοια του προορισμού δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη διοικητική διαίρεση της χώρας, αλλά κατά κύριο λόγο βασίζεται σε ενότητες τουριστικών προϊόντων και εμπειριών και άρα ως τουριστικός προορισμός, και αυτή είναι η βασική φιλοσοφία της μελέτης και η καινοτομία της αν το θέλετε, ορίζεται ένα σύμπλεγμα προϊόντων, πόρων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, τελικά δηλαδή των εμπειριών κατά μήκος της τουριστικής αλυσίδας αξίας. Γι' αυτό και θα βλέπετε ότι μεταξύ των προορισμών είναι βέβαια και παραδοσιακοί προορισμοί, όπως είναι η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος κτλ. Αλλά είναι και τα βουνά και οι λίμνες της Μακεδονίας, η ακτή της Ηπείρου απέναντι ή η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Τώρα, στην περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων μελετήσαμε με συγκεκριμένα σχέδια δράσης 4 προορισμούς. Η Κέρκυρα βέβαια, που αποτελεί ένα από τους δημοφιλέστερους και πιο εμβληματικούς νησιωτικούς προορισμούς στη χώρα, τη Ζάκυνθο, τον προορισμό Ομπρέλα, ας το πούμε, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα και επίσης ένα αναλυτικό business plan για τον προορισμό Ομπρέλα για όλα τα Ιόνια, την περιφέρεια θα λέγαμε. Πολύ σημαντικό ρόλο στα σχέδια που ετοιμάστηκαν παίζει η γαστρονομία του Ιωνίου και οι δραστηριότητες που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τον πολιτισμό και τη φύση. Για κάθε στρατηγικό σχέδιο, σας δείχνουμε ενδεικτικά εδώ για την Κέρκυρα, προσδιορίστηκαν τα προϊόντα και οι αγορές. Με πράσινο χρώμα απεικονίζονται τα κύρια τουριστικά προϊόντα και με μπλε τα υποστηρικτικά. Και δίπλα από αυτό, οι υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές και οι αγορές στόχοι προς ανάπτυξη ανάλογα με τη σύνθεση του κάθε των προϊόντων. Εδώ για την Κέρκυρα, ας πούμε, βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα προορισμό που διαθέτει ως εδραιωμένα και ιδιαίτερα αναπτυγμένα τουριστικά προϊόντα το Sun and Beach και τον ναυτικό τουρισμό, γιόντινγκ και κρουαζιέρα, με σημαντικές όμως δυνατότητες ανάπτυξης του πολιτιστικού και γαστρονομικού τουρισμού, όχι μορφωματικά όπως είπαμε, αλλά σύνθεση με τα υπόλοιπα προϊόντα. Αντίστοιχα, η Ζάκυνθος διαθέτει ένα ισχυρό προϊόν ήλιο και θάλασσας και παρουσιάζει δυνατότητες ανάπτυξης κυρίως στον ναυτικό τουρισμό. Ο προορισμός Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα αποτελεί επίσης ένα καθορισμένο προορισμό που διαθέτει ισχυρό Sun and Beach, ενώ καταγράφονται σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του ναυτικού και πολιτιστικού τουρισμού. Και τέλος, τα Ιόνια ως προορισμός Ομπρέλα αποτελεί έναν από τους πλέον εδραιωμένους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας για τα προϊόντα ήλιος και θάλασσα, τον ναυτικό τουρισμό, με σημαντικές δυνατότητες και δυναμική για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος μέσα από την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος. Όλοι οι προαναφερθέντες προορισμοί μπορούν να προσφέρουν ένα σύνδετο προϊόν. Στο σημείο αυτό, και για να αναδείξουμε τη σημασία δημιουργίας ενός σύνδετου προϊόντος, σε αυτό το slide μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο σε 8 χώρες, που είναι βασικές αγορές μας και σε ένα μεγάλο δείγμα 7.000 ατόμων. Και στην ερώτηση ποιες από τις ακόλουθες δραστηριότητες, αν υπάρχουν, θα κάνατε σε ένα ταξίδι και θάλασσας και από όλες τις αγορές, οι ταξιδιώτες ενδιαφέρονται να κάνουν πολλές δραστηριότητες στον προορισμό. Ακόμα και αν ο κύριος λόγος του ταξιδιού ήταν ο ήλιος και θάλασσα. Με άλλα λόγια,
επισκέπτης δεν ενδιαφέρεται απλώς να κάτσει στην παραλία, αλλά να εμβαθύνει στον προορισμό μέσα από δραστηριότητες στον βαθμό που του προσφέρονται. Σε όλους τους προορισμούς της περιφέρειας προσφέρονται δραστηριότητες, υπάρχουν πόροι δηλαδή, που μπορούν να στηρίξουν την αναβάθμιση της τουριστικής τους ανάπτυξης. Ως προς τα σχέδια δράσης, έχοντας πάντα ότι υπόψη ότι στην ισταμένη ολοτεντάσεων είναι ανάγκη για τη δημιουργία σύνθετων και όχι μόνο θεματικών, το επαναλαμβάνω συνεχώς, προϊόντων και υπηρεσιών, προϋπόθεση για τη δημιουργία των προϊόντων αυτών, όπως ταξινομήσαμε εμείς, είναι η βελτίωση και η ανάπτυξη των υποδομών, κυρίως των δημοσίων υποδομών. Είναι το πεδίο στο οποίο η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο έλλειμμα. Με την ευκαιρία δοθήσεις λίγο πριν την πανδημία, είχαμε δημοσιοποιήσει μια μελέτη ποια ήταν τα βασικά μας, η βασική μας εικόνα σε σχέση με τους ανταγωνιστές, δηλαδή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Και όταν λέμε ανταγωνιστές, εννοούμε την Κροατία, εννοούμε τις ανεπτυγμένες τουριστικά χώρες της Μεσογείου. Κροατία, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία κτλ. Και από εκεί προέκυψε ότι το δυνατό μας σημείο είναι η θηλυκότητα, το ανθρώπινο στοιχείο δηλαδή, να το πούμε έτσι. Είμαστε λίγο κάπως καλύτεροι από τον ανταγωνισμό στο ζήτημα της διαμονής και των καταλημάτων, στο ζήτημα του φαγητού, της γαστρονομίας, αλλά είμαστε πολύ χειρότεροι στο ζήτημα των υποδομών. Σε όλα τα επίπεδα. Σε πόλεις, σε παραθεριστικούς προορισμούς κτλ. Και στο ζήτημα του shopping. Χαρακτηριζόμαστε δηλαδή των αγορών. Από μικρή ποικιλία και χαμηλή σχέση ποιότητας τιμής. Ο δεύτερος άξονας, τον οποίο χρησιμοποιήσαμε, είναι το ζήτημα της αναβάθμισης και καινοτομίας και προώθησης του τουριστικού προϊόντος. Η ψηφιακή αναβάθμιση, βέβαια, η προστασία του περιβάλλοντος και, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σπουδαίο, η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρηματιών και της επιχειρηματικότητας, λοιπόν. Έτσι, για κάθε προορισμό, από τους τέσσερις που σας ανέφερα για την περιφέρεια, τα σχέδια δράσης περιλαμβάνουν ένα κατάλογο από προτινόμενες δράσεις στο επίπεδο των οριζόντιων στρατηγικών κατευθύνσεων που σας είπα πριν, για παράδειγμα, η βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών. Στη συνέχεια, για κάθε ένα από τα κύρια τουριστικά προϊόντα προσδιορίζονται συγκεκριμένες δράσεις, όπως για παράδειγμα, για το θέμα, εδώ είναι Κέρκυρα, για το προϊόν ήλιος και θάλασσα, κάποιες από τις δράσεις. Το γιόντι, την κρουαζιέρα, τον πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό βέβαια και κατά αναλογία για τα υποστηρικτικά ή συμπληρωματικά, όπως τα λέμε, προϊόντα, π.χ. για τον γαστρονομικό τουρισμό, για τα sport και activities. Και επειδή οι δράσεις για κάθε προορισμό, οι προτινόμενες, είναι πολλές και πρέπει να ιεραρχηθούν ώστε να αναδειχθούν κάποιες προτεραιότητες, για παράδειγμα, στην περιφέρεια του Ιωνίου, το σύνολο των προτινόμενων δράσεων είναι 259. Έτσι, 68 για την Κέρκυρα, 53 για τη Ζάκυνθο, 58 για την Κεφαλονιά, 80 για το σύνολο των Ιωνίων στα πεδία, όπως είπαμε, οριζόντιες κύρια και δευτερεύοντα και συμπληρωματικά προϊόντα. Και έτσι αξιολογήσαμε αυτές τις δράσεις. Στο επόμενο λίγο. Με βάση δύο κριτήρια. Πρώτον, κατά πόσο συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Και δεύτερον, κατά πόσο στηρίζουν το τουριστικό προϊόν και την προώθησή του. Συνεπώς, στην πάνω δεξιά, στο προηγούμενο, ακόμα, πάνω δεξιά είναι οι δράσεις που συμβάλλουν περισσότερο και στα δύο αυτά κριτήρια. Ποιότητα ζωής κατοίκων, τουριστικό προϊόν. Και μέσα από αυτή την ταξινόμηση προκύπτουν κάποια win-win, όπως τα λέγαμε, έργα που παρουσιάζονται μέσα στα σχέδια δράσης. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν πλήρης περιγραφές συγκεκριμένων δράσεων, ακόμα και σε επίπεδο ποιες πεζοδρομήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν, ποια λιμάνια πρέπει να αναβαθμιστούν και πώς κτλ.
Άρα είναι μια εξαντλητική ανάλυση, τεκμηρίωση και πρόταση για συζήτηση. Τώρα, ανασκόπηση των προϊόντων, το παρουσιάσαμε, ανασκόπηση των αγαρών, τα προτινόμενα σχέδια και όλα αυτά συντίθεται, είπαμε, για κάθε προορισμό σε ένα business plan της τάξης των 50, 60, 70 μέχρι 90 σελίδων. Αυτό που θα πρέπει να υπογραμμίσω είναι ότι αυτό που προτείνεται δεν είναι ένα ευαγγέλιο, είναι ένα σχέδιο για συζήτηση. Απαιτητικό σχέδιο, με την έννοια ότι όταν υπάρχει αυτή η τεκμηρίωση και αυτή η ανάλυση σε επίπεδο προτάσεων, οι αντιπροτάσεις θα πρέπει προφανώς να έχουν μια αντίστοιχη τεκμηρίωση, αλλά αυτό που φιλοδοξούμε είναι να αποτελέσουν μια βάση συζήτησης, διαβούλευσης και κατά κύριο λόγο συνεργασιών και συνεργειών. Τώρα καταλήγουμε και σε κάποιους στόχους, εκτιμήσεις στόχων και τις προϋποθέσεις τους, για παράδειγμα για τα Ιόνια, με προϋπόθεση ότι η πλήρης ανάκαμψη του τουρισμού στα προπανδημίας επίπεδα θα επέλθει το επόμενο έτος, το 2023. Ότι δεν θα έχουμε κάποια άλλη μείζωνα εξωγενή κρίση μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ότι η υλοποίηση στρατηγικών και των σχεδίων δράσεων θα ήταν αποτελεσματική, με ιδιαίτερη έμφαση στις δημόσιες υποδομές, και ότι θα υπάρξει μια αποτελεσματική διαχείριση και μάρκετινγκ των προορισμών, οι αναγκαίες ουσιαστικές συνεργασίες. Με αυτές τις προϋποθέσεις, οι στόχοι που εκτιμήσαμε ότι θα μπορούσαν να μπουν για τα Ιόνια είναι μια αύξηση των επισκέψεων. Εδώ ο πρώτος πάνω-πάνω δείκτης δεν είναι αφήξεις, είναι επισκέψεις. Γιατί ως γνωστό, κάθε επισκέψη στη χώρα, κάθε άφηξη στη χώρα μπορεί να κάνει πάνω από μια επισκέψη, ας πούμε, στην Αθήνα και στην Κέρκυρα ή στην Αθήνα και κάπου αλλού. Μια αύξηση 15% λοιπόν για τα Ιόνια στις επισκέψεις, 17% στις διανυκτερεύσεις και 27% στα έσοδα. Από 1,9 δις δηλαδή τα έσοδα του ερχόμενου τουρισμού στο Ιόνιο το 2019 θα μπορούσαν να ανέβουν στα 2,4 δις μέχρι το 2030. Από εδώ φαίνεται ότι η έμφαση δόθηκε στην αύξηση των εσόδων και των διανυκτερεύσεων έναντι των αφήξεων. Και αν σας φαίνεται το 27% μεγάλο, αυτό απαιτεί έναν ετήσιο ρυθμό της τάξης αύξησης του 3,5%, που θεωρούμε ότι είναι απόλυτα εφικτό και ρεαλιστικό ως σενάριο τουριστικής ανάπτυξης. Και στο κάτω μέρος του πίνακα βλέπετε ότι για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι απαιτούν μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης στο επίπεδο της διάρκειας παραμονής 0,3% και στο επίπεδο της μέσης δαπάνης αναεπίσκεψης 1,5% το χρόνο. Τέλος, επειδή βασικές επιδιώξεις της συγκεκριμένης δουλειάς είναι η άμβληση της εποχικότητας, στην αριστερή στήλη παρουσιάζουν τα στοιχεία του 2019 και στη δεξιά στήλη εκτιμήσει για το 2030, όπου στο κάτω διάγραμμα, σε επίπεδο εσόδων, πιστεύουμε ότι η συγκέντρωση των εσόδων στο τρίτο τρίμηνο του έτους μπορεί να μειωθεί κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες με βάση τις εκτιμήσεις που έχουμε κάνει μέχρι το 2030. Συνοψίζοντας και ανακεφαλαιώνοντας, οι κύριοι στόχοι του έργου, το οποίο πολύ συνοπτικά σας παρουσίασα, είναι η άμβληση εποχικότητας, η χωρική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας σε περιοχές με αναπτυξιακές δυνατότητες και η αύξηση της μέσης δαπάνης και διάρκειας παρανομής των επισκεπτών μας. Αυτό απαιτεί ένα σύνθετο, οργανωμένο και επιμελημένο προϊόν, το οποίο με τη σειρά του προϋποθέτει συνέργειες, συνεργασίες, αναβαθμισμένη διακυβέρνηση με επίκεντρο τη διαχείριση και την προώθηση των προορισμών με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο. Η καινοτομία της δουλειάς είναι ότι περάσαμε χωρίς να αγνοούμε τα προϊόντα και τις αγορές, δώσαμε έμφαση στο ενένεια του προορισμού. Η περιφερειακή και τοπική αναλυτική διάσταση των σχεδίων δράσης ενισχύει επίσης τη δυνατότητα των Δήμων και των Περιφερειών να εφαρμόσουν μια στρατηγική που μπορεί να ενταχθεί
στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και του ΕΣΠΑ και ήδη γίνεται αυτό σε ένα σημαντικό βαθμό από αρκετές περιφέρειες της χώρας. Πιστεύουμε ότι είναι το πιο ολοκληρωμένο αντίστοιχο έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα στη χώρα μας και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, αποτελεί μια συνεκτική αλλά ιδιαίτερα απαιτητική βάση συζήτησης για να συμβάλλει στη διαμόρφωση των τόσο απαραίτητων συγκλήσεων, συνεργασιών και συνενέσεων.